Λοιπόν. Πάμε τώρα, είναι στην κηδεύεται σήμερα ο άτυχος ποδοσφαιριστής ο Νίκος Τσουμάνης στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας. Έτσι δεν είναι, είναι ναι. Στις 11 η ώρα νομίζω η κηδεία, Τάσο. Και οι τελευταίες εξελίξεις πριν από την κηδεία του είναι η τοποθέτηση του ιατροδικαστή ότι δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου ατόμου δεν και βεβαίως η τοποθέτηση του πεθερού του, ο οποίος είπε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή στον Α ότι δεν του είχε δανείσει χρήματα, δεν ξέρει γιατί το χρησιμοποιούσε. Ρωτώντας και εγώ να μάθω. Έτσι είπε ο πεθερός. Ρωτώντας να μάθω για αυτό το περιβόητο ποσό που ακούμε όλοι, είναι ένα ποσό που έχει προκύψει δικαστικά να πάρει ως αποζημίωση από την εμπλοκή του στο μαγαζί της Οικουμενίτσας. Ήταν τα λεφτά αυτό που περίμενε ποσό, να πάρει. Τα λεφτά δικαστή. Που περίμενε θα το έδινε σε αυτούς που χρωστούσε μάλιστα. Χρήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η βλέπουμε τώρα εδώ είναι η εικόνα που τραβήξαμε πριν από λίγο. Είναι το εκκλησάκι και το κημητήριο στο χωριό Γαρδίκη στη Θεσπρωτεία. Είναι αυτό το σημείο. Τα πλάνα τα τραβήξαμε πριν από μισή ώρα. Δεν έχει κόσμο βέβαια, διότι 11 η ώρα θα γίνει η κηδεία. Να συνδεθούμε λοιπόν με το Γαρδίκι Θεσπρωτείας. Εκεί βρίσκεται ο Φώτης Μαραζόπουλος, ο οποίος είναι συνάδελφος από το Παραμυθιά News. Φώτη, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα... Όσο καλημέρα μπορεί να είναι σήμερα, εδώ η Θεσπρωτεία πενθεί, παιδιά. Ένα νέο παλικάρι έφυγε. Θα το πω χαρακτηριστικά όπως μου το μετέφερε ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο σπίτι του Νίκου. Βρέχει και λέει ότι ακόμα και η φύση σήμερα κλαίει. Νομίζω ότι αυτό δείχνει όλο το κλίμα που υπάρχει εδώ πέρα, συντετριμμένοι οι γονείς. Δεν μπορούν να το πιστέψουν αυτό είσαι που είσαι τώρα εκεί στο. Να πω κάτι, Φώτη. Ναι, ναι. Είναι σαφές, θα μπορούσαμε να κάνουμε ζωντανή σύνδεση. Όμως, επειδή η οικογένεια ζήτησε από όλους, τώρα δεν ξέρω ποιοι το τηρούν, εμείς το τηρούμε, να μην υπάρχουν πλάνα από την κηδεία του εξωτερικού. Ναι, 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 και γι' αυτό ακριβώς εμείς δείχνουμε το νεκροταφείο και τα λοιπά το σημείο, αλλά δεν δείχνουμε πλάνα ούτε της οικογένειας ούτε των ανθρώπων που παρέστανται εκεί. Συλληπιτήρια. Να πούμε γιατί σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας. Είναι προσωπικός και βοβός ο πόνος. Λοιπόν, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ να μείνουμε σε αυτά. Να συλληπιτήρια καλά. Στους οικείους. Γεια χαρά. Τι άλλο να πεις τώρα σε αυτό. Απλώς μου κάνει εντύπωση αυτό με τον πεθερό. Δηλαδή... Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά... Δημιουργεί ερωτηματικά αυτό. Ναι, ναι. Νομίζω θα φανεί και από τις καταθέσεις των ανθρώπων, θα φανεί, αλλά όταν μιλάμε για ένα προσωπικό δράμα πρέπει να μείνουμε εκεί.